μπορεί να νομίζετε ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σας. Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι κάθε σας κίνηση χειραγωγείται από εκείνους που ισχυρίζονται πως σας προστατεύουν? Κάποιοι από τους τρόπους τους είναι ύπουλοι και διακριτικοί, κάποιοι άλλοι μεγάλοι και τολμηροί. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 τρόπους με τους οποίους κυβερνήσεις ελέγχουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, πέθανε το 2013, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να παρακολουθεί το λαό της Βενεζουέλας. Λίγο μετά το θάνατό του, τα μάτια του Τσάβες, γνωστά στους ντόπιους ως «Los Ojos de Chávez», άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη τη χώρα, σε τείχους, διαφημιστικές πινακίδες, σκαλιά. Φυσικά, ο ίδιος ο Τσάβες δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος. Ποιος είναι? Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος υιοθέτησε το σχέδιο στην προεκλογική του εκστρατεία το 2013. Ισχυρίστηκε ότι με τη διάδοση της εικόνας έδειχνε ότι συμμερίζεται τα ιδανικά του Τσάβες. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο πραγματικός σκοπός των ματιών είναι να κρατήσουν τον πληθυσμό της χώρας υπάκουο και φοβισμένο. Βλέπετε, όπως έχει αποδειχτεί, υπάρχει μεγάλη δύναμη σε ένα ζευγάρι μάτια. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Newcastle στο Ηνωμένο Βασίλειο τοποθέτησαν 2 διαφορετικές αφίσεις σε ένα εστιατόριο, υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους να απομακρύνουν τα σκουπίδια τους. Τη μια μέρα οι αφίσες είχαν λουλούδια πάνω τους, ενώ την επόμενη είχαν ένα ζευγάρι μάτια που τους κοιτούσαν επίμονα. Την ημέρα που οι άνθρωποι υπέστησαν τα μάτια που κοιτούσαν επίμονα, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να κάνουν αυτό που έλεγαν οι αφίσες. Έτσι, την επόμενη φορά που θέλετε κάποιος να κάνει κάτι για σας, δοκιμάστε να τον κοιτάξετε επίμονα για να υποταχθεί. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας είναι πολύ παρεμβατικό. Νομίζω δεν χρειάζεται εξήγηση σε αυτό. Η χαμηλή βαθμολογία επηρεάζει κάθε μέρος της ζωής. Τα πάντα, από την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την αγορά πολλών βιντεοπαιχνιδιών, μπορούν να μειώσουν τη βαθμολογία. Μόνο το 2018, 5,5 εκατομμύρια Κινέζοι αποκλείστηκαν από τα τρένα μόνο και μόνο λόγω της βαθμολογίας τους. Αλλά ακόμη και αν έχουν καλό σκορ, δεν εγγυάται κανείς ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Ένας άτυχος φοιτητής αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο λόγω της κακής συμπεριφοράς του πατέρα του. Η τιμωρία ενός γιου για τις πράξεις του πατέρα του είναι βλακώδης, αλλά μπορείτε να εγγυηθείτε ότι εξασφαλίζει τη συμμόρφωση. Και μιλώντας για οικογένειες, το κοινωνικό πιστοτικό σκορ μπορεί επίσης να πέσει κατακόρυφα αν δεν επισκέπτονται τους γονείς τους αρκετά συχνά. Αυτό συμβαίνει επειδή η κινέζικη κουλτούρα έχει τις ρίζες της στο κομφουκιανισμό, τη θεμελιώδη πεποίθηση ότι οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν λάθος. Και μην νομίζετε ότι το να στείλετε τον αδερφό σας θα πετύχει, οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου είναι παντού. Τόσο πολύ που το κράτος λέει ότι μπορεί να βρει την επακριβή σας τοποθεσία μόλις σε 7 λεπτά. Μπορεί να έχετε ακούσει πως το Τουρκμενιστάν έχει ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα στον κόσμο. Ξέρετε πως οι ειδήσεις που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν απαγορεύονται πλήρως και το διαδίκτυο λογοκρίνεται σε μεγάλο βαθμό? Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε το Instagram, ούτε το Twitter, ούτε το YouTube. Οι πανούργοι φοιτητές έχουν βρει λύσεις, χρησιμοποιώντας παράνομα VPN για να έχουν πρόσβαση στον ευρύτερο ιστό. Αλλά η κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό και έχει βρει μια τρομακτική λύση. Αναγκάζει τους καθηγητές να κατασκοπεύουν τους ίδιους τους φοιτητές τους. Ναι, καλά ακούσατε. Και αν δεν συμμορφωθούν, μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Η κατασκοπία όμως δεν σταματά στα σύνορα της χώρας. Το μυστικοπαθές κράτος καλοπιάνει τους φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό με υποσχέσεις οικονομικής βοήθειας και στη συνέχεια τους αναγκάζει να κατασκοπεύουν και τους συμφοιτητές τους. Κάθε φοιτητική εστία στο εξωτερικό με τουρκμενικούς φοιτητές έχει τουλάχιστον έναν πληροφοριοδότη και στον καθένα δίνεται μια λίστα με τους συμφοιτητές του για να κατασκοπεύουν. Αν έχετε ποτέ την ατυχία να χαθείτε στην έρημο και νιώσετε ότι οι κάκτοι σας παρακολουθούν, μπορεί να μην είναι ένα αποτέλεσμα φυδάτωσης. Στο Paradise Valley στην Αριζόνα, οι κάκτοι πραγματικά σας παρακολουθούν. Πίσω, στο 2015, η κυβέρνηση κατασκεύασε γιγαντιαία μεταλλικά αντίγραφα των φυτών και εγκατέστησε μυστικές κάμερες στο εσωτερικό τους με σκοπό να διαβάζουν με ύπουλο τρόπο τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι αξιωματούχοι της πόλης λένε ότι αυτή η παρακολούθηση με τα παχύφυτα ελέγχει μόνο για κλεμμένα οχήματα, αλλά ξέρουν ότι η παρουσία τους αποτρέπει και τους ανθρώπους από το να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Αν συνέβαινε το αδιανόητο και χάνατε το σπίτι σας, τουλάχιστον θα μπορούσατε να κοιμηθείτε σε ένα παγκάκι, σωστά?
Λοιπόν, όχι. Αν η κυβέρνηση έχει κάποια σχέση με αυτό. Πόλεις όπως η Ουάσιγκτον έχουν τοποθετήσει επιπλέον βραχίονες στα παγκάκια τους για να καταστήσουν αδύνατο να πάρετε έναν υπνάκο σε αυτά. Έχει δοθεί το όνομα εχθρική αρχιτεκτονική και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για να κρατήσουν ομάδες που θεωρούν ανεπιθύμητες μακριά από τη δημόσια θέα, όπως οι άστεγοι. Ένα παγκάκι έξω από τα βασιλικά δικαστήρια του Λονδίνου είναι ιδιαίτερα μοχθηρό στο σχεδιασμό του. Η συμπαγής πέτρα μπορεί να είναι μια καλή ιδέα για την προστασία των πεζών από τα οχήματα. Αλλά τι γίνεται με αυτές τις λεπτές μεταλλικές λωρίδες? Υπάρχουν μόνο για να εμποδίζουν τους ανθρώπους από το να ξαπλώνουν. Με μια κάμερα ασφαλείας για κάθε 6 άτομα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν τις περισσότερες κάμερες κλειστού κυκλώματος ανά άτομο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Θα έλεγε κανείς ότι τότε δεν θα έμεινε χώρος για περισσότερες κάμερες. Κι όμως το 2017 η πόλη του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις μεταφορές στην πόλη, εγκατέστησε κρυφές κάμερες μέσα σε φανάρια δρόμων. Η ιδέα ήταν ότι παρακολουθώντας τη ροή της κυκλοφορίας θα μπορούσαν να αποκτήσουν δεδομένα για τη βελτίωση των δρόμων. Ωστόσο, δεν άργησαν να χρησιμοποιηθούν τα κατασκοπευτικά φώτα για άλλους σκοπούς. Η αστυνομία συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν ιδανικές για παρακολούθηση και μέχρι τον Αύγουστο του 2020 είχαν αξιοποιήσει πάνω από 400 κρυφές κάμερες. Είναι προς το συμφέρον μιας κυβέρνησης να έχει έναν υγιή πληθυσμό. Ένας υγιής και μακροβιότερος πληθυσμός συμβάλλει περισσότερο στην κοινωνία και παράγει περισσότερα έσοδα για μια χώρα. Η Ιαπωνία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, καθώς έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στον κόσμο, μόλις 4%. Είναι εξαιρετικά χαμηλό, ειδικά αν το συγκρίνουμε με το δικό μας ποσοστό, το οποίο σύμφωνα με έρευνες έχει φτάσει στο 63%. Δηλαδή το 63% των Ελλήνων ηλικίας άνω των 18 είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό της Ιαπωνίας οφείλεται εν μέρη σε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που θέσπισε η Ιαπωνική κυβέρνηση το 2008. Ονομάζεται νόμος Μεταμπό. Από το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα παθήσεων που προκαλούνται από το υπερβολικό σωματικό λίπος. Τι είναι λοιπόν αυτός ο νόμος? Οι εργοδότες υποχρεώνονται να μετρούν τη μέση όλων των εργαζομένων άνω των 40 ετών. Αν η μέση των ανδρών υπερβαίνει τα 85 εκατοστά ή των γυναικών τα 90 εκατοστά, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν συνεδρίες συμβουλευτικής απώλειας βάρους. Ουσιαστικά η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το φόβο της ντροπής για να σταματήσει τους πολίτες της από την υπερκατανάλωση τροφής. Και όποιος εργοδότης αρνηθεί να πραγματοποιήσει τις εξευτελιστικές μετρήσεις, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο για την ανυπακοή του. Οπότε δεν υπάρχει διαφυγή από τη δοκιμασία. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον βάζουν σε αναμονή όταν μιλάει στο τηλέφωνο. Και η εκνευριστική μουσική είναι ένα από τα χειρότερα σημεία. Γνωρίζατε όμως ότι υπάρχει ένας ύπουλος λόγος για αυτή τη μουσική? Στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς για να σας κάνουν να περιμένετε περισσότερο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι πιο πιθανό να μείνουμε στην αναμονή αν υπάρχει μουσική, παρά αν υπάρχει κάτι όπως ένα προηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα. Η μουσική επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το χρόνο, οπότε ακόμα και αν η μελωδία είναι απέσια, μπορεί να μας ξεγελάσει και πάλι και να μας κάνει να νομίζουμε ότι έχουμε μείνει στην αναμονή λιγότερο από ό,τι στην πραγματικότητα. Η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλους κακόβουλους λόγους. Πίσω στη δεκαετία του 80, ο ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς Dr. Hal Baker πειραματίστηκε με την προσθήκη υποσυνείδητων μηνυμάτων σε τραγούδια. Κρύβοντας ελάχιστα ακουστές λέξεις στα κομμάτια, θεωρούσε ότι μπορούσε να αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που τα άκουγαν. Περίπου 50 πολυκαταστήματα στις ΗΠΑ ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για την ιδέα, ώστε άρχισαν να διοχετεύουν την ειδική μουσική στους ανελκυστήρες τους, διανθισμένοι με υποσυνείδητα μηνύματα κατά της κλοπής. Το σοκαριστικό είναι ότι λειτουργήσε πολύ καλά. Οι κλοπές μειώθηκαν κατά ένα εντυπωσιακό ποσοστό 80% σε όλα τα καταστήματα. Πολλές κυβερνήσεις κατασκοπεύουν τους πολίτες τους. Ενώ οι περισσότερες είναι αρκετά διακριτικές, κάποιες άλλες όχι και τόσο. Όπως το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αποφάσισε να συνεργαστεί με την Amazon για να παρακολουθεί τις διαδικτυακές αγορές των πολιτών. Οι Βρετανοί που είχαν αγοράσει πρόσφατα κεριά διαπίστωσαν ότι τα έξυπνα ηχεία τους άρχισαν ξαφνικά να τους εκφωνούν κυβερνητικές συμβουλές πυρασφάλειας. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι κακό στο να θέλουν οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς από τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει κάτι ανατριχιαστικό στο να παρακολουθείς τη δραστηριότητα των ανθρώπων χωρίς την άδειά τους. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να έβλεπαν. Από πινακίδες stop μέχρι σαμαράκια ταχύτητας,
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα για να επιβραδύνουν τους οδηγούς που τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι στην Τουρκία έχουν γίνει ιδιαίτερα επιτίδη. Αντί να πληρώνουν τροχονόμους με σάρκα και οστά για να κρατούν τους δρόμους ασφαλείς, η τουρκική κυβέρνηση έβαλε χάρτινους αστυνομικούς. Από απόσταση, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ένα γνήσιο περιπολικό από το αντίστοιχο χάρτινο. Οπότε οι οδηγοί επιβραδύνουν, παρόλο που όλα είναι ψεύτικα. Στην πραγματικότητα, αυτό λειτουργήσε τόσο καλά που τα ατυχήματα μειώθηκαν κατά 17% μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Νομίζω πως αυτή την ιδέα θα ήταν καλό να την εφαρμόσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σε αυτό το βίντεο σας εντυπωσίασε? Γνωρίζετε κάτι από όλα αυτά? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε το καμπανάκι που είναι δίπλα το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.